Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πιούμε μαζί ένα καφέ και να μιλήσουμε για την ανάληψη ευθύνης και για το πώς μέσα από την ψυχοεκπαίδευση εμείς οι ίδιοι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας χωρίς να εξαρτώμαστε από τις επιθυμίες, τις διαθέσεις, τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων και δι στον ερωτικό τομέα. Αφορμή για αυτό το θεωρητικό βίντεο ήταν κάποια σχόλια τα οποία διαβάζω επανειλημμένως στο κανάλι. Στο κανάλι μας ανεβάζουμε βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχοεκπαίδευση και στόχο έχουν αυτά τα βίντεο να ενδυναμώσουν ψυχικά τους ανθρώπους που τα παρακολουθούν και να τους δώσουν κινητοποίηση ούτως ώστε να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο, ούτως ώστε να εξελιχθούν πνευματικά, ούτως ώστε να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ψυχική υγεία και ισορροπία. Σε αυτή τη διαδικασία πολλές φορές διαβάζουμε ιστορίες στα βίντεο, οι οποίες συνήθως έχουν να κάνουν με θέματα ερωτικής φύσεως, προβλήματα γάμου, προβλήματα σχέσεων και πολύ συχνά αναδύονται ερωτήματα μέσα από τα βίντεο, όπως τα ερωτήματα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στο χθεσινό βίντεο, αν οι άντρες, για παράδειγμα, αποφεύγουν τις γυναίκες επειδή είναι πολύ έξυπνες ή όταν είναι πολύ έξυπνες, αν όντως τις αποφεύγουν ή αν είναι μια δικαιολογία που χρησιμοποιούν, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο τολμηροί στο φλερτ και κάποιοι δεν είναι κλπ. Διάφορα σχόλια τα οποία διαβάζω και με θλίβουν. Με θλίβουν γιατί πολλές φορές γίνονται και από προφίλ το οποίο έχει καιρό που σχολιάζουν εδώ στο κανάλι, που σημαίνει ότι έχει καιρό που παρακολουθούν τα βίντεο, είναι σχόλια τα οποία είναι αφοριστικά για ομάδες ανθρώπων μέσα στην κοινωνία, αφοριστικά για τους άνδρες, αφοριστικά για την α συμπεριφορά, για την β συμπεριφορά, για τη γ συμπεριφορά. Σχόλια τα οποία τσουβαλιάζουν τους ανθρώπους σε κατηγορίες και σχόλια τα οποία έρχονται να δώσουν τις μαγικές λύσεις. Θα έρθω εγώ τώρα και θα σας πω ότι εάν κάποιος τολμάει να σας φλερτάρει, αυτό σημαίνει ότι είναι παίχτης και προσέχετε, ή ότι τα καλά παιδιά είναι καλλιεργημένα και έρχονται από σπίτια που έχουν δεχθεί σωστή ανατροφή και γι' αυτό το λόγο δεν τολμούν να φλερτάρουν και ούτω καθεξής. Διάφορα τέτοια σχόλια. Το οποίο εμένα, ξαναλέω, με θλίβουν, με λυπούν. Γιατί ο βασικότερος σκοπός των βίντεο αυτών που ανεβάζω καθημερινά εδώ στο κανάλι μου στο YouTube είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι να αντιληφθούν ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή περίπτωση, ότι δεν συμβαίνουν τα ίδια σε όλους τους ανθρώπους και ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικοί κανόνες τους οποίους αν ακολουθήσει κάποιος θα του εγγυηθεί το σύμπαν ή θα του εγγυηθεί η επιστήμη της ψυχολογίας ή θα του εγγυηθεί η αυθεντία που σχολιάζει στα σχόλια ότι θα έχει τέλεια ζωή. Το κανάλι εδώ πέρα έγινε με σκοπό να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης, να κατανοήσουμε ότι το σύμπαν δεν περιστρέφεται γύρω από εμάς, γύρω από εμένα, γύρω από εσένα, γύρω από τον καθένα. Ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη της Γης και ότι όπως εμείς έχουμε τα θέματά μας, όπως εμείς έχουμε τα διάφορα κίνητρα και αντικίνητρα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας, έτσι και όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Και ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση και δεν έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε από ομάδες ανθρώπων ή από ανθρώπους συγκεκριμένους που έτυχε να έρθουν στον δρόμο μας να λειτουργήσουν και να συμπεριφερθούν με συγκεκριμένους τρόπους και δεν μας χρωστάει κανείς ούτε να μας αγαπήσει, ούτε να μας ερωτευτεί, ούτε να μας καταστήσει ευτυχισμένους. Κανείς δεν μας χρωστάει τίποτα. Αυτή η αρχή του ότι κανείς δεν μας χρωστάει τίποτα, κατά τη γνώμη μου, είναι και η βασική αρχή της πνευματικότητας, το οποίο σημαίνει εφόσον κανείς δεν μου χρωστάει τίποτα και οι άλλοι δεν είναι υπεύθυνοι για να οικοδομήσουν τη δική μου ευτυχία, καλούμαι εγώ ίδιος προσωπικά να λειτουργήσω με τέτοιους τρόπους ώστε να διαφυλάξω και να δημιουργήσω τη δική μου ευτυχία. Ο λόγος που διαβάζουμε ιστορίες δεν είναι για να ικανοποιήσουμε την νοσηρή μας περιέργεια, ούτε για να πούμε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, υπάρχουν και χειρότερα από εμάς, άρα εμείς καλά είμαστε. Ο λόγος που διαβάζουμε ιστορίες και προσπαθούμε να τις αναλύσουμε μέσα από τα βίντεο αυτά
είναι για να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης και να κατανοήσουμε ότι δεν είναι τα πράγματα πάντα έτσι όπως φαίνονται και ότι ανά πάσα στιγμή οφείλουμε ο καθένας ξεχωριστά να είμαστε σε επιφυλακή, να παρατηρούμε τον εαυτό μας, να παρατηρούμε τα συναισθήματα μας, να παρατηρούμε την ψυχική μας κατάσταση και να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Κανείς δεν μας χρωστάει τίποτα. Ο άνδρας που συναντάς στο δρόμο, η γυναίκα που συναντάς στο διαδίκτυο, το πρόσωπο με το οποίο δοκιμάζεις να φλερτάρεις ή το πρόσωπο το οποίο σε πλησιάζει για να σε φλερτάρει, δεν σου χρωστάει τίποτα. Δεν σου χρωστάει να φτιάξει σχέση μαζί σου. Δεν σου χρωστάει να σε παντρευτεί. Δεν σου χρωστάει να γεννήσει τα παιδιά σου ή δεν σου χρωστάει να σε γονιμοποιήσει. Κανείς δεν σου χρωστάει τίποτα. Αντιθέτως, εσύ χρωστάς στον εαυτό σου να τον προφυλάξεις από οτιδήποτε δεν σου κάνει καλό. Το πώς λειτουργεί ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να μην είναι ταιριαστό για σένα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σε πλησιάζει, ένα πρόσωπο να σε πλησιάζει, να συνομιλεί μαζί σου μέσω μηνυμάτων, να συνομιλεί μαζί σου μέσω βιντεοκλήσεις, να δημιουργήσεις οι ελπίδες στο μυαλό σου ότι με αυτό το πρόσωπο μπορεί να ζήσετε ένα μεγάλο έρωτα, αλλά εκείνο το πρόσωπο να μην είναι διατεθειμένο να ζήσει ένα μεγάλο έρωτα μαζί σου, να μην είναι ελεύθερο για να ζήσει ένα μεγάλο έρωτα μαζί σου ή να μην γουστάρει, ρε παιδί μου. Δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Αντιθέτως, εσύ είσαι υποχρεωμένος αν αντιλαμβάνεσαι ότι η συνθήκη μέσα στην οποία βρίσκεσαι δεν σου ταιριάζει, να σηκωθείς, να φύγεις. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μας αγαπήσει, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μας παντρευτεί, κανένα πρόσωπο δεν είναι υποχρεωμένο να μας κάνει ευτυχισμένους, αλλά και εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παραμείνουμε σε οποιαδήποτε συνθήκη νιώθουμε ότι δεν μας ταιριάζει. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι εξαιρετικά απλά τα πράγματα. Διαβάζω κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απορίες, οι οποίες είναι στην ουσία τους προβληματικές. Για παράδειγμα, χθες διάβαζα ένα ερώτημα, «Μα τα κάνουμε όλα σωστά και δεν έρχεται ο έρωτας στη ζωή μας, τι πρέπει επιτέλους να κάνουμε?» Τίποτα. Να μην κάνεις τίποτα. Εφόσον βρίσκεσαι σε αυτό το κανάλι, εφόσον παρακολουθείς αυτά τα βίντεο, θα γνωρίζεις ή αν δεν τα παρακολουθείς, προσπάθησε να τα παρακολουθήσεις για να μάθεις ότι εάν ένας άνθρωπος βάλει προτεραιότητα στη ζωή του τη σχέση του με τον εαυτό του και θεωρεί πρωταρχική σχέση την αγαπητική σχέση που έχει ή είναι καλή ιδέα να χτίσει, να δημιουργήσει με τον εαυτό του, όταν προσπαθεί να φτιάξει μια ερωτική σχέση, όταν φλερτάρει, όταν πηγαίνει ένα ραντεβού, όταν ξεκινάει μια ερωτική σχέση τέλος πάντων, ότι αν αυτό δεν πάει όπως το περίμενε, αν αυτό δεν πάει όπως ονειρεύτηκε, αν αυτό δεν πάει όπως επιθυμεί, δεν χάλασε ο κόσμος, δεν είναι το τέλος του κόσμου, επειδή η πρωταρχική σχέση στη ζωή του είναι η αγαπητική σχέση με τον εαυτό του. Η οποία αγαπητική σχέση με τον εαυτό μας δεν πρέπει να παραμελείται όταν ερωτευτούμε με ανταπόκριση, δεν πρέπει να παραμελείται όταν κάνουμε παιδιά, δεν πρέπει να παραμελείται όταν βρούμε δουλειά, δεν πρέπει να παραμελείται όταν έχουμε μια νέα φιλία, δεν πρέπει να παραμελείται σε καμία περίπτωση. Αυτή η αγαπητική σχέση με τον εαυτό έρχεται στον αντίποδα του εγωισμού, ο οποίος παρουσιάζεται με αρνητικά χρώματα από την ανθρώπινη ηθική. Το να είναι κάποιος εγωκεντρικός, το να είναι εγωμανής. Ίσα-ίσα, όταν φροντίζει ένας άνθρωπος να έχει αγαπητική σχέση με τον εαυτό του, τότε δεν μπορεί να είναι εγωιστής, παρά μάλλον γίνεται ένας δημοκράτης και φιλελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος αναγνωρίζει σε όλους τους ανθρώπους την ελευθερία της βούλησης, την ελευθερία των πράξεων και την ελευθερία των επιλογών. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μας αγαπήσει. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει κολλητή φιλία, κολλητή παρέα μαζί μας. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μας παντρευτεί. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μας ερωτευτεί. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μας γονιμοποιήσει, να γεννήσει τα παιδιά μας. Κανείς. Η ανθρώπινη ελευθερία είναι βασικό, πολύτιμο, ανθρώπινο αγαθό, το οποίο οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι μας.
αυτός ο τρόπος προσέγγισης των ερωτικών σχέσεων από ένα χώρο που να κατηγορούμε τους άνδρες ότι είναι παίχτες, ότι είναι ψεύτες, ότι είναι λοποδίτες, ότι άλλα λένε, άλλα κάνουν και άλλα εννοούν, ότι χάθηκαν οι σοβαροί άνδρες σήμερα, ότι χάθηκαν οι σωστοί άνδρες σήμερα, που να κατηγορούμε τις γυναίκες ότι είναι άπιστες, ότι είναι σκύλες, ότι είναι ωφελημίστριες, ότι είναι συμφεροντολόγες και όλες οι γυναίκες είναι μπιπ και όλοι οι άνδρες είναι μπομπ. Αυτή η στάση ζωής είναι μια καθαρά ψυχοσυναισθηματικά ανώριμη στάση ζωής. Πάμε και σε ένα πρόσφατο θεωρητικό βλοκ που είχαμε πριν 2-3 μέρες. Είναι μια στάση ζωής που θυμίζει ναρκισισμό. Διάβαζα σήμερα το πρωί ένα άρθρο που έλεγε γιατί οι άνθρωποι με ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας δεν μπορούν να παραμένουν μόνοι τους και θέλουν συνεχώς την προσοχή από άλλους ανθρώπους και προσπαθούν με ύπουλους τρόπους, με χειραγώγηση, με χειριστικότητα, με απειλές, με επιβολή, να βρίσκονται σε κεντρικό σημείο στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Λέει γιατί οι ναρκισιστές δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους και η απάντηση ήταν ότι οι ναρκισιστές έρχονται από δύο συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Είτε έρχονται από ένα περιβάλλον μιας στερημένης συναισθηματικά παιδικής ηλικίας, οπότε τα εσωτερικά τους κενά προσπαθούν να τα γεμίσουν επιβάλλοντας τον εαυτό τους πάνω σε άλλους ανθρώπους μέσα από ένα διαταραγμένο τρόπο. Και η άλλη περίπτωση για τους ναρκισιστές είναι να έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον από επίσης ναρκισιστές γονείς, οι οποίοι να παραχαϊδεύουν τα παιδιά τους, δίνοντας τους την εντύπωση, κάνοντας τα παιδιά τους να πιστέψουν ότι είναι το κέντρο της γης, και ό,τι κόψει το κεφάλι τους και ό,τι επιθυμήσουν και ό,τι τους καυλώσει, με συγχωρείτε, πρέπει οπωσδήποτε να το έχουν και έτσι απαιτούν να μονοπολούν το χρόνο, την προσοχή και την ενέργεια των άλλων ανθρώπων. Είναι ναρκισιστική τρόπη σκέψης αυτή. Μα γιατί δεν βρίσκεται κανένας να με αγαπήσει? Μα γιατί εγώ είμαι, ενώ εγώ είμαι καλή κοπέλα και πάω ραντεβού και κάνω τις προσπάθειές μου και βλέπω τις κόκκινες σημαίες και τις πράσινες σημαίες, ακόμη δεν έχω βρει το κατάλληλο τέρι? Γιατί ενώ είμαι ένα καλό παιδί και ενώ σέβομαι και αγαπώ τις γυναίκες, ακόμη δεν είμαι ερωτευμένος με ανταπόκριση? Γιατί δεν βρίσκω τον άνδρα των ονείρων μου? Γιατί δεν βρίσκω τη γυναίκα των ονείρων μου? Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν μπορεί κανένας να προγραμματίσει πότε θα υπάρξει ο έρωτας, πότε θα συμβεί ο έρωτας? Και παίρνω τώρα την ευκαιρία για να μιλήσω λίγο για τη συνθήκη αυτή, τη συγχρονικότητας όσον αφορά στην ερωτική εμπειρία. Δεν ξέρω αν έχετε δει και εσείς τη σειρά Sex and the City, την είχα δει παλιότερα πριν 20 χρόνια. Σε κάποιο επεισόδιο λέει η πρωταγωνίστρια, λέει ο έρωτας, λέει είναι σαν το ταξί στη Νέα Υόρκη. Κάποιες φορές λέει μπορεί μόλις κατέβεις στο πεζοδρόμιο να είσαι εξαιρετικά τυχερός και να σταματήσει μπροστά σου ένα ταξί το οποίο να κατεβάσει έναν πελάτη και να το πάρεις κατευθείαν και να πας στη δουλειά σου. Άλλες φορές μπορεί να κατέβεις στο πεζοδρόμιο και να περιμένεις ώρες ολόκληρες μέχρι να βρεθεί ελεύθερο ταξί στο οποίο να επιβιβαστείς. Ο έρωτας, επειδή αφορά δύο ανθρώπους οι οποίοι συναντιούνται κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, όταν βρίσκονται και οι δύο παντελώς ελεύθεροι, χωρίς προσκολλήσεις σε προηγούμενα πρόσωπα και καταστάσεις στη ζωή τους, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμη, να είναι ταξί το οποίο δεν έχει μέσα πελάτη, και ο ένας να είναι ταξί που δεν έχει μέσα πελάτη και ο άλλος να είναι υποψήφιος πελάτης που περιμένει ταξί στο πεζοδρόμιο. Υπάρχει αυτό το στοιχείο της συγχρονικότητας. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να το προγραμματίσουμε. Ρε παιδιά, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε πότε θα ερωτευτούμε με ανταπόκριση. Δεν περνάει από το χέρι μας. Γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι εξαιρετική, δεν είναι καλή ιδέα, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να εξαρτούμε την ευτυχία μας από τον έρωτα. Επειδή ακριβώς δεν εξαρτάται από μας πότε θα έχουμε έρωτα, αν εξαρτούμε την ευτυχία μας από τον έρωτα, σημαίνει ότι δεν μπορούμε εμείς να προγραμματίσουμε και να επιτύχουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Και αν ο έρωτας έρθει πολύ αργά στη ζωή μας, αν έρθει στα 60 μας, αν έρθει στα 70 μας, τι θα γίνει? Θα ζούμε μια ζωή δυστυχισμένη επειδή δεν ήρθε ακόμη ο έρωτας? Υπάρχει ζωή και πέρα από τον έρωτα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να μην ερωτεύονται, είτε αυτοί οι άνθρωποι είναι ασκητές, είτε αυτοί οι άνθρωποι είναι μοναχοί, είτε αυτοί οι άνθρωποι είναι asexual. Οι άνθρωποι, έχω μιλήσει ξανά για τους ανθρώπους που δηλώνουν asexual, οι άνθρωποι οι οποίοι
λένε και υποστηρίζουν ότι δεν νιώθουν ερωτικά συναισθήματα και δεν έχουν την ανάγκη της ερωτικής επαφής και της ερωτικής εμπειρίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ζωή. Λοιπόν, ο έρωτας είναι προαιρετική λειτουργία της ανθρώπινης φύσης. Δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε ερωτευμένοι για να επιβιώσουμε, για να ζήσουμε. Δεν πεθαίνει ένας άνθρωπος όταν δεν είναι ερωτευμένος. Δεν πεθαίνει ένας άνθρωπος όταν δεν είναι ερωτευμένος με ανταπόκριση και δεν πεθαίνει ένας άνθρωπος όταν είναι μόνος. Εάν όμως ένας άνθρωπος πιστεύει ότι εγώ θα είμαι ευτυχισμένος μόνο αν είμαι ερωτευμένος με ανταπόκριση. Χωρίς τον έρωτα δεν έχει κανένα νόημα η ζωή μου. Κανένα απολύτως νόημα δεν έχει η ζωή μου. Δεν έχει νόημα να ζω, δεν έχει νόημα να εργάζομαι, δεν έχει νόημα να ξεκουράζομαι, δεν έχει νόημα να ψυχαγωγούμαι όταν δεν είμαι ερωτευμένος. Δεν έχει κανένα νόημα η ζωή άμα δεν είμαι ερωτευμένος. Άμα έχεις τέτοιο σκεπτικό, ναι. Μπορεί και να πεθάνεις χωρίς έρωτα, το λέω, το μπορεί και να πεθάνεις αστειευόμενη, αλλά όντως αν κάποιος αφαιθεί και στενοχωριέται συνέχεια, θα χαλάσει και η υγεία του και μπορεί να χάσει και τη ζωή του. Δεν είμαι εναντίον του έρωτα. Αντιθέτως, αγαπώ τον έρωτα. Το τελευταίο μου βιβλίο έχει θέμα τον έρωτα. Το βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός τον Ιούνιο που μας πέρασε. Τον Ιούνιο αυτής της χρονιάς, το 2021. Είναι 4 μηνών βιβλίο. Λοιπόν. Δεν είμαι εναντίον του έρωτα. Δεν απορρίπτω τον έρωτα. Θεωρώ όμως ότι ο έρωτας είναι μία ειδονή στη ζωή μας, είναι ένα πολύ όμορφο στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που είναι ευκταίο να το έχουμε στη ζωή μας, αλλά υπάρχει ζωή και πριν από τον έρωτα και κατά τον έρωτα και μετά τον έρωτα. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κατηγορούμε τους άλλους για τη δική μας έλλειψη ερωτικής ζωής. Η έλλειψη ερωτικής ζωής δεν σημαίνει απαραίτητος και δυστυχία. Αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Εάν η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι δεν είναι κατάλληλη για μένα και δεν μου κάνει καλό, φεύγω από αυτή την κατάσταση και δεν δικαιούμαι να απαιτώ από οποιονδήποτε να με ερωτευτεί παράφορα, να με παντρευτεί, να κάνει οικογένεια μαζί μου, να βγει ραντεβού μαζί μου ή οτιδήποτε. Το παιχνίδι και η αρένα των ραντεβού και του φλερτ είναι μια δύσκολη αρένα, είναι παιχνίδι για δυνατούς παίχτες. Οι άνθρωποι που φλερτάρουν και προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ερωτικές τους επιθυμίες και τις σεξουαλικές τους επιθυμίες πολλές φορές, είπαμε, είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς σε αυτό το κανάλι και να δουν και την πιθανότητα δημιουργίας μιας ερωτικής σχέσης, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πολλές αντοχές ψυχικές και πολλές δυνάμεις, γιατί μπορεί να ενθουσιαστείς σε αυτό το παιχνίδι, μπορεί να δημιουργήσεις προσδοκίες και μπορεί να απογοητευτείς, όπως μπορεί και να απογοητεύσεις. Είναι εγωκεντρικό, είναι αρρωστημένο να θεωρούμε ότι ο λόγος που εμείς δεν βρισκόμαστε σε μια αγάπη ερωτική, σε έναν έρωτα με ανταπόκριση, είναι γιατί χάλασε ο κόσμος και οι άνθρωποι του φίλου που μας ελκύει δεν είναι πλέον καλοί. Οι άνδρες δεν είναι πλέον καλοί, οι γυναίκες δεν είναι πλέον καλές. Γι' αυτό εγώ είμαι μόνος μου, είμαι μόνη μου και είμαι στενοχωρημένος και είμαι στενοχωρημένη και φταίνε όλοι οι άλλοι που εγώ δεν είμαι καλά. Ας αναλάβουμε την ευθύνη του δικού μας εαυτού, ας μην τσουβαλιάζουμε τους άλλους ανθρώπους και θα ήθελα έτσι να το ζητήσω ως χάρη από εσάς, όταν σχολιάζετε κάτω από τα βίντεο, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να σκέφτεστε. Αυτά που θα γράψω τώρα θα είναι χρήσιμα. Μήπως αυτά που γράφω τώρα είναι αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων τα οποία το κανάλι αυτό προσπαθεί τόσο πολύ φιλότιμα να καταρρύψει. Επειδή αρκετοί από εσάς είστε άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθείτε καιρό το κανάλι, έχετε και κάποια εγκύκλια μόρφωση και κάποια πνευματική μόρφωση, θέλω να πιστεύω, έχετε έτσι λίγη έγνοια όταν σχολιάζετε, ότι τα σχόλια σας μπορεί να τα διαβάσουν άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται εύκολα από τις γνώμες των άλλων ανθρώπων και μπορεί να προκαλέσετε ζημιά, πνευματική και ψυχική ζημιά σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ στο κανάλι για ψυχοεκπαίδευση. Οπότε παρακαλώ, θα ήθελα οι προσωπικές σας απόψεις για το ότι έχει χαλάσει ο κόσμος και έχουν χαλάσει τα αρσενικά και έχουν χαλάσει τα θηλυκά κλπ. Να παραμείνουν έξω από το κανάλι. Με όλη μου την αγάπη. Φιλιά.